Γεια χαρά σε όλους, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε, λοιπόν, καλησπέρα. Μόλις ανοίξαμε το live, είναι 5η 15 Απριλίου και είμαστε εδώ παρέα με την Αμάντα για άλλη μια έτσι όμορφη ιστορία. Γεια σου Αμάντα. Γεια, τι κάνετε? Όλα καλά, εσύ? Τι κάνεις Γιώργο? Εσύ? Λοιπόν, για να φτιάξω εδώ. Ωραία είμαι. Τι ιστορία θα ακούσουμε σήμερα, Μάντα? Τι? Ο βασιλιάς λέει των πουλιών. Ναι, είναι ένα παραδοσιακό παραμύθι από τη λαϊκή παράδοση και λέγεται ο βασιλιάς των πουλιών. Έχουμε εμπνευστεί από το βιβλίο που έχει βγάλει η Ανθή Θάνου, μια συλλογή με ιστορίες από διάφορα μέρη του κόσμου. Και θα το πούμε με το δικό μας τρόπο. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, τι να κάνω, όποτε θες, Αμάντα, ξεκινάς. Εντάξει, ωραία. Ωραία. Ώστε να δω κι εγώ τι θα... Ετοιμαστείτε, πάρτε τα υλικά σας, πάρτε ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, ό,τι θέλετε και μπλοκ ή χαρτιά ή ό,τι σας αρέσει και ελάτε να συμμετάσχουμε έτσι εδώ στην πολύ όμορφη ιστορία που θα μας πει η Αμάντα. Θέλει και ερώτημα, εκείνος που χτίζει τη φωλιά του πιο ψηλά. Και ποιος χτίζει τη φωλιά του πιο ψηλά? Μα ο Αετός φυσικά. Έτσι λοιπόν, κάναν τον Αετό βασιλιά. Και πήγαν λέει και τη φτιάξανε μια ολόχρυση φωλιά, έναν θρόνο, εκεί ψηλά ψηλά, στα πιο ψηλά τα βράχη. Και εκείνος θρονιάστηκε εκεί πάνω και μπορούσε να βλέπει όλα όσα γινόντουσαν στον ουρανό, αλλά και όσα συνέβαιναν χαμηλά στη γη. Λίγο παραπέρα υπήρχε ένας ξύλινος φράχτης και μια μέρα πήγε εκεί ένας μικρούλης τρυποφράχτης και άρχισε να φτιάχνει τη φωλιά του. Έκατσε μέσα και έκανε ένα, δύο, τρία μικρά αυγουλάκια. Κι ύστερα έκατσαν απαυτικά και άρχισε να τα κλωσάει, να τα ζεσταίνει για να βγουν από μέσα τα πουλάκια του, τα μικρά τρυποφραχτάκια. Πέρασαν 5-6 μέρες και ο μικρός τρυποφράχτης δίψασε και πείνασε και σκέφτηκε μονάχα για μια στιγμή να αφήσει τη φωλίτσα του και να πετάξει να πάει να βρει νερό, να πάει να βρει φαΐ.
Έτσι και έκανε λοιπόν. Άφησε τα βουλάκια του και πέταξε ψηλά και μακριά. Όμως εκεί... Όμως εκεί, Γιώργο, σε ακούμε και σένα. Okay. Όμως εκεί παραπέρα, κοντά στη φωλιά του τρυποφράχτη, παραμόνευε ένας ποντίκαρος και μόλις είδε το μικρό πουλί να φεύγει, έτρεξε γρήγορα, άρπαξε ένα βουλάκι και πήγε έξω από τη φωλιά του, το φαγε και ύστερα πέταξε τα τσόβια μπροστά. Μόλις γύρισε ο τρυποφράχτης, έκατσε πάνω από τη φωλίτσα του και άρχισε να μετράει τα βουλάκια του. 1, 2. Α, 2. Μα εγώ είχα 3. Λάθος, θα έπρεπε να κάτσω να ξαναμετρήσω. 1, 2. Έχει τ' άλλο. Κοιτάει γύρω-γύρω με τα μικρά του μάτια και βλέπει εκεί στη γωνιά τον ποντίκαρο να τρίβει τα μουστάκια του και να χαϊδεύει την κιλάρα του και μπροστά του τα τσόφια του αυγού. «Πω, πω, πάει τα αυγουλάκι μου», σκέφτηκε ο τρυποφράχτης. Αλλά τι να έκανε, δεν μπορούσε να τα βάλει με τον ποντικό. Δεν απογοητεύτηκε, έκατσε πάνω από τη φωλίτσα του και ζέστανε τα άλλα 2 αυγουλάκια που του είχαν μείνει. Και πέρναγαν οι μέρες. Και αυτός τα ζέστανε με όλη του την αγάπη. Και σαν πέρασαν πάλι 5-6 μερούλες, ο καημένος δίψασε και πείνασε και σκέφτηκε για μια στιγμή μονάχα να πάει να βρει νερό, να πάει να βρει φαΐ. Και έτσι πέταξε ψηλά και κοντά. Ο ποντικός όμως που ήταν ακόμα στη γωνιά, είδε πως η φωλιά ήταν αφύλακτη και έτρεξε γρήγορα. Αρπάζει ένα αυγό, πάει έξω από τη φωλιά του, χλαπ, το τρώει και πετάει τα τσόφια εκεί μπροστά. Γυρνάει ο τρυποφράχτης, στέκεται πάνω από τη φωλίτσα του και τι κάνει. Μετράει. 1. Ουρλώνει τα μάτια του. 1. Λάθος το έκανα. Σίγουρα στο μέτρημα. Ας ξαναμετρήσω. 1. Μόνο 1. Εγώ είχα 2. Κοιτάει στη γωνιά και τι να δει. Το ποντικό πάλι να τρίβει τα μουστάκια του και να χαϊδεύει την κοιλιά του και τα τσόφλια του αυγού μπροστά. Τώρα πείσμωσε πάρα πολύ ο τρυποφράχτης και μια και δυο σκέφτηκε να πάει στο θρόνο το χρυσό να συναντήσει το βασιλιά των πουλιών. Έτσι λοιπόν πέταξε προς τα εκεί. Σαν έφτασε, ο Αετός καθόταν στο θρόνο του και κοίταγε όλα όσα γινόντουσαν τριγύρω. Στάθηκε μπροστά του με όλο του το θάρρος και του είπε «Βασιλιά μου, συγγνώμη που σε ενοχλώ τέτοια ώρα, αλλά έχω ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και θα ήθελα να με βοηθήσεις. Κάθε φορά που πάω να πιω λίγο νερό, ένας ποντικός έρχεται εκεί πέρα και μου τρώει τα αυγά μου, δηλαδή τα παιδιά μου. Τι να κάνω?» Τότε ο Αετός τον κοιτάει αυστηρά και του λέει «Αφταλμάς, να έρχεσαι εδώ πάνω και να ενοχλείς για ένα τόσο ασήμαντο θέμα». «Ασήμαντο θέμα τα παιδιά μου, βασιλιά μου». «Θα πρέπει να μάθεις να προστατεύεις μόνο σου τα παιδιά σου». «Παντός, να ξέρεις, βασιλιά μου, ότι από τα πιο ασήμαντα πράγματα πολλές φορές μπορεί να συμβούν μεγάλες καταστροφές». Έτσι του είπε ο τρυποφράχτης
και πέταξε πίσω στη φωλιά του. Και τώρα είχε πεσμώσει τόσο πολύ που πήρε ένα μεγάλο καλάμι, το κάνε πολύ μυτερό στην άκρη και ύστερα κρύφτηκε πίσω από τη φωλιά του. Ο ποντικός, που ήταν πάλι εκεί στη γνωστή γωνία, νόμιζε πως η φωλιά είναι αφύλαχτη και έτρεξε γρήγορα να πάρει και το τελευταίο αυγό. Όμως εκείνη την ώρα ο τρυποφράχτης βγήκε από την κλειψόνα του και με το μεγάλο καλάμι έκανε μια χρακ και του το κάρφωσε στο μάτι. Ο ποντικός, τυφλωμένος, πονεμένος, πήγαινε πέρα δόθε χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. Και έτσι όπως δεν έβλεπε τίποτα, πιο κάτω κοιμόταν ένα λιοντάρι του καλού καιρού. Και νόμιζε πως τα ρουθούνια του λιονταριού ήταν λέει κρυψώνα και πήγε και χώθηκε κατευθείαν μέσα στα αριστερό του ρουθούνι. Το λιοντάρι ξυπάστηκε, φοβήθηκε και έτρεξε γρήγορα κάτω στη λίμνη και άχωσε το κεφάλι του μέσα και άρχισε να το κουνάει περαδόθη να φύγει το κακό. Όμως στη λίμνη κοιμόταν ο φτερωτός ο δράκος, ο μεγάλος με τα τεράστια τα φτερά. Και αυτός φοβήθηκε ότι το λιοντάρι πάει να του επιτεθεί και πέταξε ψηλά μέχρι που έφτασε μέχρι τη φωλιά του αετού. Και εκεί έτσι όπως ατσούμπαλος όπως ήταν, δίνει μια με την ουρά του και χρακ! Πετάει το ένα και μοναδικό αυγό του αετού κάτω και το σπάει. Πώς τολμάς και ανεβαίνεις εδώ! Εδώ είναι ένα μέρος για τον βασιλιά! Εσένα η θέση σου είναι κάτω στη λίμνη! Του φώναξε αγριεμένος. Συγγνώμη βασιλιά μου, συγγνώμη για το κακό που σου έκανα, δεν το ήθελα καθόλου, αλλά να, εκεί που πλατσούριζα στα νερά, ήρθε το λιοντάρι και θέλει να παλέψουμε και εμένα ξέρεις καθόλου μου δεν μου αρέσει να παλεύω και πέταξα μέχρι εδώ πάνω και έτσι νησταγμένος όπως ήμουνα, όξου σπάσα τα αυγό σου, συγγνώμη βασιλιά μου. Πετάει γρήγορα ο αετός και βρίσκει το λιοντάρι και του λέει λιοντάρι, γιατί επιτέθηκες στο δράκο? Συγγνώμη βασιλιά, εγώ εκεί που κοιμόμουν του καλού καιρού ήρθε ο ποντικός και μπήκε μέσα στο αριστερό μου ρουθούνι. Εγώ δεν ήξερα τι συμβαίνει και πήγα μέχρι τη λίμνη να βγάλω το κακό δαιμόνιο από μέσα μου. Τρόμαξε ο δράκος και έγινε ό,τι έγινε. Συγγνώμη, δεν φταίω εγώ, ο ποντικός τα φταίει όλα. Πετάει γρήγορα ο αετός και πάει και βρίσκει τον ποντικό. Λέει ποντικό, γιατί επιτάθηκες στο ρουθούνι του λιονταριού? Με συγχωρείτε βασιλιά μου, δεν φταίω εγώ. Εγώ εκεί που τριγυρνούσα και έτρωγα φυλλαράκια, ήρθε ο τρυποφράχτης και με ένα καλάμι να μητερό μου το έχωσε μέσα στο μάτι. Και εγώ μετά τυφλωμένος όπως ήμουνα, θάρρωσα ότι το λιοντάρι ήταν λέει σπηλιά το ρουθούν του και μπήκα μέσα να κρυφτώ. Δεν φταίω εγώ, ο τρυποφράχτης φταίει. Πετάει γρήγορα ο αετός και πάει και βρίσκει τον τρυποφράχτη. Τρυποφράχτη, γιατί κάρφωσες το καλάμι μες στο μάτι του ποντικού? Τότε ο τρυποφράχτης κοιτάει τον αετό και του λέει μεγαλειότατε, δεν ξέρω αν με θυμάστε, που είχα έρθει πριν λίγες μέρες και σας είχα πει ότι ένας ποντικός μου τρώει τα αυγά μου, δηλαδή τα παιδιά μου, και μου είχατε πει ότι να μην σας ενοχλώ για ένα τόσο ασήμαντο θέμα. Και εγώ, αν θυμάστε, σας είχα πει ότι από ασήμαντα πράγματα μπορεί να συμβούν μεγάλες καταστροφές, το θυμάστε? Τώρα ποιος φταίει για όλα αυτά? Ο αετός κοίταξε τον τρυποφράχτη και δεν είπε τίποτα. Κι ύστερα πέταξε ψηλά στον χρυσό το θρόνο και πήγε και κάτσε εκεί και άρχισε να σκέφτεται τα λόγια του. Και λένε πως από την επόμενη μέρα κατάλαβε καλά τι εννοούσε ο τρυποφράχτης και πως από τότε έγινε ένας σοφός και δίκαιος βασιλιάς και πως όποιο πετούμενο, μεγάλο ή μικρό, ζητούσε τη βοήθειά του, ποτέ δεν την αρνιότανε. Και έτσι έζησαν όλοι καλά και εμείς καλύτερα.
τέλος του παραμυθιού. Τέλειο, πολύ όμορφο παραμύθι, Αμάντα. Ωραία ιστορία, ωραία ιστορία. Ναι, ωραία ιστορία και έκανα έναν αετό. Έκανα και ζωγράφησα έναν αετό. Πάρα πολύ όμορφη ιστορία και ωραίο έτσι και το νόημα. Εσάς πώς σας φάνηκε? Είναι πολύ όμορφη ιστορία. Είναι πολύ όμορφη ιστορία και πιστεύω θα αρέσει σε όλους. Θέλω να μου στείλετε και τις ζωγραφιές σας, όποιος έχει κάνει. Λοιπόν. Πολύ όμορφα. Μπράβο. Μπράβο, Γιώργο. Πολύ ωραίος. Ο αετός σου. Εγώ ευχαριστώ, Αμάντα. Εγώ ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και κανονίζουμε για την επόμενη εβδομάδα. Αν μπορείς και εσύ. Ωραία. Ωραία. Ναι, αμέ. Ωραία, ωραία. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα λέμε στην επόμενη ιστορία με την Αμάντα. Καλή συνέχεια σε όλους και ευχαριστούμε και όσους το δουν στο replay και όσους ήταν εδώ, ας πούμε, τώρα live και και έβλεπαν την ιστορία και μας έκαναν παρέα. Λοιπόν, γεια σας.